Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα απελευθερώσουμε στη φύση, θα βάλουμε σε περιστερώνες, στα περιστέρια διάσωσης, στα τελευταία περιστέρια των τελευταίων αυτών διασώσεων. Ναι, περιμένατε το special βίντεο για τους 2000, αλλά δεν βγήκε πολύ καλό, είχε μερικά τεχνικά θέματα και θέλω να το κάνω καλύτερο, οπότε θα το γυρίσω αύριο. Δεν πειράζει, εξάλλου το καλό πράγμα αργεί όπως λένε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα τελευταία περιστέρια από τις πιο πρόσφατες διασώσεις. Μερικά θα απελευθερωθούν τώρα επί τόπου στη φύση και μερικά θα μπουν στον περιστερόν για να συνεχίσουν την ανάρρωσή τους. Και ας ξεκινήσουμε με αυτά που θα απελευθερωθούν. Με αυτά που θα μείνουν ελεύθερα είναι αυτή η περιστέρα και αυτός εδώ ο τύπος. Αυτή είναι από την παραλία δίπλα και αυτός από τη μικρή πλατεία κοντά στην κεντρική πλατεία. Και αφήσαμε 2 στα 5 και μείναν τα 3 που αντιμετωπίζουν ακόμα λίγο θέμα και θέλουν λίγο καιρό ανάρρωσης σε κλουβί. Να, αυτός ο φίλος δεν έχει σχεδόν καθόλου δάχτυλα. Αυτός τη γλίτωσε ελαφρά, πιστεύω. Αυτός ακόμα κουτσένει λίγο. Είναι αυτός που του είχαν μείνει πολύ μοτά εσωτερικά πιθανότατα. Είναι όλα από την ίδια γειτονιά. Από αυτή τη γειτονιά, λίγο μετά την κεντρική πλατεία που μου είχε ξεφύγει. Και έγινε η επανένταξή του στη φύση και στον περιστερώνα. Αυτό είναι επανεντάξιμο στη φύση, αλλά περιμένω λίγο να του περάσει εντελώς ο πόδι του. Νομίζω δεν περπατάει καλά ακόμα. Θα φανεί τώρα που έχει χώρο, θα τον παρακολουθώ βέβαια. Αυτό περπατάει αρκετά καλά, αλλά του λείπουν πολλά δάχτυλα. Δεν ξέρω, το λυπάμαι να το αφήσω στη φύση. Τουλάχιστον από τώρα. Θα δω πώς θα τα πηγαίνει βέβαια. Άμα δεν έχει τόσο θέμα, μπορεί να ζήσει στη φύση. Δάχτυλα του λείπουν στην τελική, όχι πόδι. Και αυτό ήταν το βίντεο, η επανένταξη των πουλιών στη φύση και στο νέο κλουβί. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, που ελπίζουμε τώρα να είναι όντως το special βίντεο για τους 2000.